Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκη. Στον δρόμο προ τι κάλπε, συνεχίζουμε τι προεκλογικέ μα εκπομπέ, όπου γνωρίζουμε καλύτερα του υποψηφίου δημάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκη. Και για την επόμενη ώρα, σήμερα στην εκπομπή μα, συζήτηση με τον Χάρη Αδωνόπουλο, υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκη, επικεφαλή του συνδυασμού Συνέργεια Πρώτα η Πόλη μα. Καλησπέρα κύριε Αδωνόπουλε. Καλησπέρα σα. Μαζί μου και η Βάσο Λικουρίνου, η καλή συνάδελφο. Που θα κάνουμε μαζί την συζήτηση με τον κύριο Αηδονόπουλο. Κύριε Αηδονόπουλε, πριν ξεκινήσουμε με τα θέματα και τα πολιτικά και τα αυτοδιοικητικά και τα τοπικά, τα οποία κυρίως θέλουμε να εστιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας, θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο πάνω στο θέμα της επικαιρότητας, με τα συνθήματα που γράφτηκαν σήμερα στα προεκλογικά κέντρα δύο συνυποψηφίων σας, της κυρίας Νοτοπούλου και του κύριου Ταχιάου. Θέλω να πω ότι με αυτά τα συνθήματα ούτε πλήττει τη δημοκρατία, ούτε εκμεύονται αποφάσεις που δεν είναι σύνομες. Άρα, ας μην κουράζονται, διότι η ευταξία και η ευνομία που απουσιάζουν εμπολείς από την πόλη μας, είναι καιρός να επανέλθουν. Μάλιστα. Σαφές. Σύντομο, λακωνικό, αλλά σαφές. Κύριε Αηδονόπουλε, είστε έμπειρος στα αυτοδιοικητικά. 27 χρόνια, άμα δεν κάνω λάθος, συμπληρώνετε φέτος στην αυτοδιοίκηση από διάφορες θέσεις. Υπηρετήσατε την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια όπου βρίσκεστε τώρα. Γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να διεκδικήσετε ως επικεφαλής παράταξης πλέον τη Δημαρχία της Θεσσαλονίκης, και αν πιστεύατε περίπου έναν χρόνο πριν, από τότε και ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας, ότι θα φτάναμε στις 22 υποψηφιότητες συνολικά? Κοιτάξτε, δεν το αποκλείω. Θα σας πω περιφραστικά ότι το Ρεόκαστρο, που είναι 10 φορές λιγότερο σε πληθυσμό από τη Θεσσαλονίκη, έχει 7 υποψήφιους δημάρχους. Άρα η Θεσσαλονίκη μας θα μπορούσε να έχει και 100. Πιστεύατε ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους όλοι οι υποψήφοι που Κοιτάξτε, ανακοινώθηκαν? Εγώ ασχολούμαι με τη δικιά μας παράταξη και ασχολήθηκα με το να φτάσουμε εμείς μέχρι το τέλος, δυνατή με ουσία, παρουσιάζοντας και την προοπτική μας και το έργο μας. Το τι έκανε ο κάθε άλλος από τους αξιόλογους ανθυποψήφιους και αξιόλογες ανθυποψήφιες δεν με αφορά. Κύριε Αηδονόπουλε, προσπάθησαν κάποιοι να μην φτάσει ο συνδυασμός σας μέχρι το τέλος? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εννοείται αν υπεκλάπησαν τρόπον δεινά υποψήφοι κτλ. Δεν λέω αν υπεκλάπησαν υποψήφοι, αν δεχθήκατε πιέσεις. Όχι, πιέσεις. Αν δεχθήκατε προτάσεις, αν δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπήρξε, έτσι ώστε ή να μην κατεβείτε, ναι, ή να συνεργαστείτε με κάποιον άλλο συνδυασμό. Όχι, το να μην κατέβω δεν μου το έθεσε κανείς. Προτάσεις υπό την έννοια του δούνε και λαβήν δεν δέχθηκα από κανέναν. Συζητήσεις έκανα με όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποψηφιότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη βάση βεβαίως ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει από πέρσι τον Απρίλιο δημόσια, προτού πριν ο κλεισθένης γίνει νόμος του κράτους, άρα πριν υπάρξει απλή αναλογική. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είδαμε φως και μπήκαμε για να πάρουμε ένα ποσοστό της απλής αναλογικής. Μπήκαμε στη μάχη με μία παράταξη συγκροτημένη, με ουσία, για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και η απλή αναλογική, μπορώ να σας πω ότι με χαροποιεί στο βαθμό που είναι. Που διώχνει, μάλλον να το πω καλύτερα, που διώχνει την αλαζονία του πλειοψηφούντο συνδυασμού. Που τα παλαιότερα χρόνια, στις προηγούμενες εκλογές. Ναι, πρέπει να δούμε όμως και την επαύριο των εκλογών. Τι θα γίνει εκεί, και πώς θα διοικηθεί ένας Δήμος. Όταν ενδεχομένως χρειαστούν, κύριε Αηδονόπουλε, τρεις και τέσσερις και πέντε συνδυασμοί για να βγει η απαιτούμενη πλειοψηφία. Εννοείται. Αυτό δεν είναι στοιχείο προβληματισμού? Κοιτάξτε, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται με τα θέματα τα δικά της και μόνο, τότε είναι αυτονόητο ότι όλες και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για μία ασφαλτόστρωση, για μία δενδροφύτευση, για μία ανάπλαση δεν έχουν λόγο να μην την ψηφίσουν. Αν δεν την ψηφίσουν. Εντάξει, δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα διαδικαστικά όμως. Όχι, υπάρχουν και άλλα πολλά. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα στα οποία υπάρχουν και, υπάρχει και διάσταση απόψεων. Βεβαίως. Σημαντική. Η ανάμεσα στις παρατάξεις που συμμετέχουν. Η διαβούλευση. Η απουσία κάθε αλαζονίας. Η μη τήρηση ορισμένων έτσι διαδικασιών που τις είδαμε στο παρελθόν και δεν θέλαμε να τις ξαναδούμε. Θα αμβλύνει όλες αυτές τις αντιπαραθέσεις και θα είναι πιο εύκολο να υπάρχει η σύνθεση των απόψεων σε όλα τα θέματα. Και στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, αλλά και στην καθημερινότητα. Κύριε Αηδονόπουλε, επειδή η απλή αναλογική, αλλά και το τοπίο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με τις 22 υποψηφιότητες, μας δείχνει ότι μετά τις εκλογές θα απαιτηθούν οπωσδήποτε, όπως είπαμε, συνεργασίες και μάλιστα αυξημένες συνεργασίες για να διοικηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ενδεχομένως θα έπρεπε και οι υποψήφοι δήμαρχοι και οι συνδυασμοί να δώσουν ένα στίγμα πριν από τις κάλπες, για να το γνωρίζουν και οι πολίτες πριν ψηφίσουν και πριν επιλέξουν κάποιο συνδυασμό,
με ποιον θα μπορούσαν να συνεργαστούν την επομένη των εκλογών ή με ποιον δεν θα μπορούσαν από την αρχή να το δηλώσουν μετά τις εκλογές, έτσι ώστε να έχουν και μία εικόνα για το πώς θα μπορούσε να διοικηθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με κάποιο συγκεκριμένο συνδυασμό? Έχω αποκλείσει τη συνεργασία με όποια ή όποιον, διακατεχόμενος από κομματικές αγκυλώσεις, δεν βλέπει τι γίνεται στην πόλη και κοιτάζει πέρα από την πόλη. Προεκλογικά είχατε μία επαφή, μπορείτε να ξεχωρίσετε ποιος είναι αυτός, έτσι δεν είναι? Μέχρι στιγμής όχι. Διότι δεν είχατε στιγμής... συζητήσεις με τους άλλους συνδυασμούς? Συζητήσεις έχουμε, τα προγράμματα τα βλέπουμε και τα προγράμματα αυτή τη στιγμή δεν βάζουν το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, επί της ουσίας. Δηλαδή για μικρά πράγματα δεν μιλάνε ακόμα, στα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν κάποιες αντιδράσεις ή αντιρρήσεις ή μη συνεργασίες. Κύριε Αδωνόπουλε, η Θεσσαλονίκη είναι για μικρά πράγματα? Όχι βέβαια, η Θεσσαλονίκη. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, η δεύτερη πόλη της χώρας είναι για μικρά πράγματα. Η πρωτεύουσα είναι της για μεγάλα και πιο οραματικά. Είναι για πιο μεγάλα πράγματα, για πιο οραματικά, τα οποία όμως τα βγάζουμε όταν κατακτοποιήσουμε την πόλη μας, όταν την ξαναστήσουμε και την ανασυγκροτήσουμε. Δεν ωφελεί εγώ σήμερα να χαϊδέψω αυτιά εξαγγέλλοντας ανέφικτα σήμερα τη σημερινή οικονομική κατάσταση πράγματα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι όλοι με νουνέχεια, με συνέπεια και με ουσία να συμμαζέψουμε την πόλη μας, η οποία έφτασε σε ένα σημείο που δεν πάει παρακάτω δυστυχώς. Και δεν ενοχοποιώ, δεν κατηγορώ μάλλον την παρούσα διοίκηση του Δήμου. Έτσι, υπάρχει και οικονομική κρίση, συντρέχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά επανέρχομαι, η Θεσσαλονίκη μας πρέπει να λειτουργήσει από εδώ και πέρα αυτοτελώς και με αυτάρκεια. Είναι μια πόλη με 23 και πλέον αιώνες ιστορίας, μια αυτοκρατορική πόλη που δεν μετέπεσε ποτέ στην κατηγορία της μικρής πόλης, του πολίσματος, του χωριού κλπ. Και μπορεί από μόνη της να πορευτεί. Δεν ανάγκη εμείς να λέμε θέλουμε να έχουμε επέκταση του μετρό επειδή το απέκτησε η Αθήνα ή το Στρασβούργο. Το θέλουμε γιατί χρειάζεται το μετρό, όχι σε σύγκριση με άλλες πόλεις. Κύριε Δονόπουλο, είπαμε στην αρχή ότι έχετε μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία. Αλήθεια, γιατί δεν επιλέξατε να συνεχίσετε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πλάι στον Απόστολο του Τζιτζικώστα, μιας και φαίνεται ότι η μάχη, τουλάχιστον σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, θα είναι πιο εύκολη για αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη, φυσικά? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι αρέσκομαι στα εύκολα ή θα καθόμουν επάνω στις δάφνες που έδρεψα ως πρώτος αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Φοβάμαι ότι είναι χρήσιμη, φοβάμαι ότι θα, δεν κάνω λάθος αυτό που λέω, θα είναι χρήσιμη η εμπειρία μου στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα των εκλογών, όποιος από εμάς και αν είναι στο δημαρχιακό θόκο, με όποια ποσοστά και αν εκλεγούμε όλοι μας. Εμπειρία στην οποία αναφερθήκαμε πριν αφορά και τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Του Αντιδημάρχου, του Πρόεδρου Δημοτικού Επιχειρήσεων, του Θεσμικών Οργάνων, του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Πολλά στελέχη της διοίκησης Παπαγεωργόπουλου, και σε αυτό αναφέρομαι, δέχονται κριτική για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση εκείνης της εποχής, ναι. Κύριε Ιδονόπουλε. Στιγματίστηκε σίγουρα η διοίκηση εκείνη από ένα σκάνδαλο, από το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης. Εσείς δηλώνετε περήφανος για τη συμμετοχή σας σε εκείνη τη διοίκηση και για τα έργα που υλοποιήθηκαν, και τι απαντάτε σε αυτούς που κάνουν λόγο για μια σκοτεινή περίοδο για αυτή την πόλη? Είναι αστιώτης αυτό που λέγεται. Θα σας πω ένα πράγμα. Ο μόνος αντιδήμαρχος πολιτισμού που έκανε συναυλία για τα 70 χρόνια από το Μάη του 1936 ήμουν εγώ. Κανείς άλλος δεν έκανε, ούτε συντηρητικό σε εισαγωγικά πριν από μένα, ούτε προοδευτικό σε εισαγωγικά μετά από μένα. Άρα, συντηρητισμός και σκοταδισμός στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρχαν ποτέ. Η ιδέα και η άποψη ότι η πόλη ήταν περίκλειστη κλπ. Είναι η πόλη, λέει, που δολοφονήθηκε ο Λαμπράκης. Φυσικά. Και ο Πολκ. Αλλά είναι και η πόλη που γέννησε τον Μπεναρόγια, τη Φεντερασιόν. Είναι η πόλη που έχει το Μάη του 1936 και είναι η πόλη που έχει και πάρα πολλά θετικά. Είναι μια ανεκτική, πάντα ήταν ανεκτή και ανεκτική η Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν μια πόλη που είχε γκέτο, είτε αφορούσε τους Εβραίους, συνέλληνες, αυτός συμπολίτες μας, είτε αφορούσε άλλες κοινωνικές ή θρησκευτικές μειονότητες. Άρα εσείς δεν δέχεστε και το δίλημα προοδευτική ή συντηρητική Θεσσαλονίκη, γιατί κάποιοι το θέτουν και αυτό στο δημόσιο διάλογο σε αυτή την αναμέτρηση, να μην γυρίσουν, λέμε, στην περίοδο της συντήρησης. Κυρία Λικουρίνου, εγώ προσωπικά αισθάνομαι και νιώθω και με γνώση της ιστορίας ότι εκπροσωπώ την προοδευτική Θεσσαλονίκη, χωρίς κομματικές σφραγίδες. Το θέσφατο της προοδευτικότητας δεν το έχει το ένα ή το άλλο κόμμα. Έτσι. Η ιστορία φτάνει πια με την καπηλεία της ιστορίας από ορισμένα και συγκεκριμένα κόμματα. Δεν υπάρχουν ούτε κόμματα που είχαν μόνο ήρωες, ούτε κόμματα που είχαν μόνο απατεώνες. Και όσον αφορά τη λεγόμενη σκοτεινή περίοδο, εμένα δεν με είπε ποτέ ο κ. Παπαγεωργόπουλος, Χάρη, μην κάνεις αυτό ως αντιδήμαρχος γιατί παραπέμπεις το ένα ή στο άλλο. Δεν μου το είπε ποτέ. Και όσον αφορά για τις λεγόμενες, για τις υπάρξασες, συγγνώμη, όχι λεγόμενες ατασταλίες, εγώ είχα
διαχωρίσει τη θέση μου από την πρώτη στιγμή εγγράφως, δημόσια και επίσημα για το τι γίνεται. Κύριε, δεν είμαι ο Άμπλετ για να πω ότι υπήρχε κάτι. Εσείς είπε και η συνάδελφος η Βάσο Λικουρίνου την τελευταία αυτοδιοικητική περίοδο υπηρετήσατε τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης στην διοίκηση και το συνδυασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Τον Περιφερειάρχη τον είδα στην κεντρική προεκλογική σας εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου πριν από κάποιους μήνες. Νιώθετε ότι έχετε τη στήριξη του? Κοιτάξτε, είναι γνωστό ότι ο Περιφερειάρχης έχει να γυρίσει 7 νομούς, έχει να ασχοληθεί με 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους και να παρουσιάσει το έργο της περιφέρειας. Δεν νομίζω ότι είναι στη θέση αυτή να τρέχει από συγκεντρώσεις σε συγκεντρώσεις υποψηφίων. Όσον αφορά για τη στήριξη, εγώ εδράζομαι στο αν κανείς μπορεί να πει καλά λόγια για κάποιον και το κυριότερο να μην έχει να πει κανείς κακά λόγια για κάποιον. Κύριε Ιδονόπουλε, είστε 22 υποψήφοι δήμαρχοι. Τώρα είμαι σίγουρος πως αν καθίσουμε τώρα έτσι να τους θυμηθούμε όλους δεν τα καταφέρουμε. Και πολύ περισσότερο και οι συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν. Ναι. 22 υποψήφοι δήμαρχοι είναι αυτοί. Δεν μπορούσαν, λέτε, αφού γίναν και προσπάθειες να γίνουν κάποιες συγκλήσεις προεκλογικά. Δεν μπορεί. Δεν έγινε όμως. Και αν κόλλησε το θέμα στο ζήτημα του επικεφαλής. Γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που έχουν προκύψει. Υπάρχουν και πολλοί υποψήφοι που παραδέχτηκαν ότι ήταν ένα από τα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν. Σας προλαβαίνω, αν με επιτρέπετε, και λέω ότι σε μένα δεν τέθηκε ποτέ. Δεν σας πήρε κανείς συνάδελφό σας, συνυποψήφιό σας τηλέφωνο? Έγιναν τόσες να σας πει, χάρη, έλα να τα πούμε, να κατέβουμε μαζί. Βεβαίως. Και θα λοιπόν. Συζητήσαμε, δεν φτάσαμε στο σημείο ποιος θα είναι υποψήφιος. Άρα γίνανε, σας είπανε. Όχι, δεν διότι έχοντας εγώ 60 και πλέον ανθρώπους υποψήφιους στο ψηφοδέλτιό μου, έχοντας χαράξει μια πορεία, δεν μπορώ ούτε να τους πω παιδιά γεια σας, ούτε να πω στον άλλον άνθρωπο που τον σέβομαι, πες γεια σας στους δικούς σου. Τώρα, βέβαια, εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα και σε μία ακόμα διάσταση, να το εστιάσω λίγο στο χώρο της κεντροδεξιάς, κυρία Ιδονόπουλε, από τον οποίο προέρχεστε πολιτικά. Ναι, αλλά... Επιτρέψτε μου, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βεβαίως, κατεβαίνετε τώρα ως ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος. Προέρχεστε λοιπόν πολιτικά από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία προέρχονται και άλλοι, αρκετοί συνυποψήφοι σας σε αυτές τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί δεν μπορούσε κάπως, που υπάρχει και μια σύγκληση, έχετε μια κοινή ταυτότητα και ιδεολογία. Δεν μπορούσε να υπάρξει μια σύγκληση, να μην υπάρχει αυτή ο κατακαιρματισμός του χώρου? Κοιτάξτε, η κομματική ιδεολογία δεν έχει να κάνει με τη αυτοδιοίκηση. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ εγγράφως γνωστοποίησα και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι παραθέτοντας το βιογραφικό μου, κατεβαίνω υποψήφιος και πριν δεν ένα επιθυμώ, χρόνο, λέτε τώρα. Πριν ένα χρόνο και πλέον. Ότι και δεν επιθυμώ κομματικά χρήσματα, συσταγωγικά, αν και είναι γνωστό ότι η λέξη χρήσματα την ηρωνεύομαι με την έννοια ότι αφορά στο Άγιο Πνεύμα και όχι σε τίποτα άλλο. Κύριε Ιδονόπουλε, μπαίνοντα σιγά σιγά στα επιμέρους, ένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί υψηλά στην ατζέντα και το έχουν βάλει αυτό το θέμα και διάφοροι ανθυποψήφοι σας, διότι είπαν ότι ήταν ένα από τα ζητήματα που τους έκαναν να συμμετάσχουν σε αυτή την αναμέτρηση, είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εσείς δηλώσατε ότι δεν καπηλεύεστε το θέμα αυτό. Φυσικά. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ψήφο των δημοτών? Έχει χώρο, πρέπει να έχει χώρο στη δημόσια συζήτηση εν ώψη των δημοτικών εκλογών? Επαναλαμβάνω και δημοσίως ότι διαφωνώ κάθετα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και για ιστορικούς λόγους εν πρώτης. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ σωστό, με πρόσχημα και με σημαία, το έγκλημα αυτό που έγινε σε βάρος της ιστορίας μας και της πατρίδας μας, να χαϊδέψω αυτιά χωρίς να έχω πρόγραμμα ουσίας για την πόλη. Δεν είναι αναιρεί το ένα το άλλο, βέβαια. Μπορεί κάποιοι να το βάζουν ψηλά στην ατζέντα το θέμα αυτό και να έχουν και άλλη ατζέντα για θέματα που αφορούν. Ας δούμε λοιπόν την ουσιαστική ατζέντα για την πόλη σήμερα. Και πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο, θα επηρεάσει, θα στείλουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ένα μήνυμα και για τη συμφωνία των Πρεσπών? Εγώ το στέλνω το μήνυμα, όπως και το στέλνουν και εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη τη Μακεδονία. Και στη Θράκη και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Το να το χρησιμοποιήσω στις δημοτικές εκλογές, λέγοντας ότι εγώ ήμουν ο πρώτος που κατηγόρησε, δεν το θεωρώ σωστό. Προτιμώ να πάρω την ψήφο των συμπολιτών μου και την επιλογή τους. Το κάνουν αυτό, κύριε Ιδονόπουλε, κάποιοι συνυποψήφοι σας? Που ενδεχομένως δεν έχουν πρόγραμμα, κάτι. Που ενδεχομένως βλέπουν το κλίμα στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και επιχειρούν να το εργαλειοποιήσουν, να το κεφαλαιοποιήσουν αυτό. Δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο και απεύχομαι να γίνει. Εσείς στα συλλαλητήρια είχατε πάρει μέρος? Ναι. Σαν δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
αν ήσασταν δήμαρχος ή στην διοίκηση του Δήμου. Mm-hmm. Θα βγαίνατε σε ένα τέτοιο θέμα που δεν άπτεται της αρμοδιότητας της αυτοδιοικητικής ενός Δήμου μπροστά δυναμικά για να υπερασπιστείτε ή να προβάλλετε την δική σας γνώμη πάνω στην Συμφωνία των Πρεσπών, όπως φέρει πίν είχε γίνει το 1991 και με ένα συλλαλητήριο? Θα ανοίγατε δηλαδή ένα τέτοιο μέτωπο ή θα το αφήνατε σε ένα δεύτερο επίπεδο λόγω και του ότι είναι ένα ζήτημα της κεντρικής πολιτικής σκηνής? Ως δήμαρχος θα το άφηνα κατά μέρος. Ως Χάρης Αηδονόπουλος όμως θα το έκανα. Δεν θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητα του δημάρχου, όπως εσφαλμένα κατά την άποψή μου έγινε πριν από 1,5 χρόνο στην πόλη μας. Υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, βέβαια, κύριε Αηδονόπουλε. Υπάρχει η διπλωματία των πόλεων, υπάρχουν οι συνεργασίες μεταξύ των Δήμων, mm-hmm. γειτονικών χωρών. Mm-hmm. Εάν πρακτικά μιλώντας έρθει η γειτονική χώρα, ένας Δήμος, και θέλει να αναπτύξει συνεργασία με την Θεσσαλονίκη, θα δεχτείτε να συνομιλήσετε? Ποια θα είναι η θέση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο? Συνομιλούμε με Δήμους της γειτονικής χώρας, γιατί η γειτονική χώρα θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Κάποιοι ανθυποψήφοι σας βάζουν κόκκινη γραμμή και σε αυτό. Κοιτάξτε, εμπορικές σχέσεις και φιλικές σχέσεις και με τους από βορρά γείτονες και με τους από ανατολής γείτονες είχαμε και έχουμε πάντα. Και τον καιρό της Ιουγκοσλαβίας, του λεγόμενου παραπετάσματος, νομίζω, είχαμε άριστες σχέσεις με τη Ιουγκοσλαβία ολόκληρη. Και όταν τελείωσε αυτή η ιστορία από το 89 και μετά, εξαίρεται σε εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις. Άρα, εφόσον οι εμπορικές ή οι οικονομικές ή οι κοινωνικές ή οι διπλωματικές σχέσεις δεν φύγουν, όχι θα πω τα ιερά και τα όσια, δεν φύγουν την πραγματική ιστορία της πόλης μας και του λαού μας, θα συνομιλήσω. Τώρα, μισό λεπτό, αν θέλετε να κάνετε, να απευθύνετε ή να αποδεχθείτε μία πρόσκληση από έναν συνάδελφό σας μιας πόλης της γειτονικής μας χώρας, mm-hmm. θα τους πείτε Βόρεια Μακεδονία? Όχι, βέβαια. Αφού αυτή είναι η ονομασία της, πώς θα του πείτε? Θα υπεκφύγω. Καλά, δεν λέω να κάνετε μια τρίπλα και να πείτε ο Δήμαρχος των Σκοπίων. Υπάρχουν επισήμως ποια ονομασία θα χρησιμοποιήσετε και θα υιοθετήσετε, δεδομένου ότι έχει εφαρμοστεί, καλός ή κακός, ο καθένας το κρίνει mm-hmm. αναλόγως με τα δικά του κριτήρια, η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει Βόρεια Μακεδονία. Εσείς δεν τους λέτε Βόρεια Μακεδονία? Πώς τους λέτε? Οι υποψήφοι που λένε ανοιχτά, κύριε Αηδονόπουλε, εγώ θα συνεχίσω να τους λέω Σκόπια με όποιο όνομα και αν έχουν αναγνωριστεί επισήμως. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στη δημοκρατία να μην υψώνεις τύχη και να μην δημιουργείς τεχνητό διχασμό. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική του τεχνητού διχασμού, ούτε της ηρωοποίησής μου για κανένα λόγο. Μιλάμε με ουσία. Υπάρχει τρόπος να πω τον αγαπητό κατά τα λοιπά δήμαρχο του Μοναστηρίου Φερρυππίν ή της Γευγελή, τον κοινοτάρχη, δεν ξέρω ποιες είναι οι διοικητικές δομές γειτονικής χώρας, να τον προσφωνήσω κάπως διαφορετικά και όχι να προκαλέσω είτε την πόλη μου είτε τον ίδιο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην τοπική ατζέντα. Πάμε στα θέματα τα οποία θα είναι, κύριε Αηδονόπουλε, βασικό κριτήριο ψήφου. Ελπίζω να είναι. Πώς πιστεύετε ψηφίζει ο πολίτης? Βάσει κόμματος, προσώπου, βάσει ψηφοδελτίου, βάσει προγράμματος? Τι πιστεύετε εσείς ότι είναι το βασικό στην επιλογή ενός πολίτη, κατά στην αυτοδιοικητική κάλπη? Κατά πρώτον, είναι η εικόνα και η αληθινή παράσταση που έχει για τον όποιον υποψήφιο. Το πρόσωπο δηλαδή. Το πρόσωπο του υποψηφίου, λέτε, υποψηφίου. Ότι είναι το βαρόμετρο, το καταλυτικό. Έτσι πιστεύω και έτσι πρέπει, αλλά το πιστεύω και στην ουσία. Δεν πρέπει να είναι η ομάδα που θα διοικήσει το ή το ψηφοδέλτιο ή το πρόγραμμα, συγγνώμη. Το πρώτο βήμα είναι το πρόσωπο να. Που εγγυάται με την ιστορία που έχει ενδεχομένως. Κανείς μας δεν προήλθε από παρθενογένεση. Όλοι έχουμε διαγράψει μια ιστορία, είτε ατομική, είτε επαγγελματική, είτε πολιτική. Και αυτό είναι το μοναδικό πρόκρημα ότι μπορούμε να παράγουμε έργο. Το να βγω εγώ αύριο και να σας προτείνω ανεδαφικά και ανέφικτα πράγματα μόνο και μόνο για να υφαρπάσω την ψήφο και μετά να πω, α, ξέρετε, δεν με άφησε το δασαρχείο να το κάνω, δεν με άφησε η εφορία. Έχει μειωθεί η παρέμβαση και ο ρόλος και ο λόγος των κομμάτων στην αυτοδιοίκηση, πιστεύετε? Παρέλκει να δεν χρειάζεται να υπάρχει πια τα κόμματα στην αυτοδιοίκηση. Κύριε Αηδονόπουλε, εσείς τα προηγούμενα χρόνια ήσασταν σε συνδυασμούς υποψήφιος δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος, ναι. που είχαν τη στήριξη των κομμάτων. Όχι. Τώρα παρέλκει δηλαδή. Πόσο συγχωρείτε. Τώρα παρέλκει δηλαδή η παρέμβαση των κομμάτων και η στήριξη στην αυτοδιοίκηση. Η στήριξη των κομμάτων ναι. δεν ήταν ποτέ ουσιαστική με την έννοια αυτή. Το μόνο κόμμα το οποίο έδινε ναι. ξεκάθαρα τον υποψήφιο ότι είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο πάντα το κάνει. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα λειτουργούν με διαφορετικές διαδικασίες και δίνουν μια νεφελώδη στήριξη, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι και αποτελεσματική, διότι εκεί επισέρχονται και οι διάφορες φατρίες, παρατάξεις. Πάντως και σε αυτές τις εκλογές οι δύο βασικές υποψηφιότητες, κύριε Αηδονόπουλε,
Από κομματικά γραφεία ανακοινώθηκαν. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι δύο οι βασικές, είναι 22 οι βασικές. 22 οι βασικές, ναι. Τώρα μιλάμε για τις κομματικές υποψηφιότητες, καθαρά κομματικές, γι' αυτό το λέω. Θα σας έλεγα ότι είναι τουλάχιστον τρεις, γιατί ξεχνάμε το ΚΚΕ, ότι έχει ορίσει υποψήφιο. Άρα δεν έχει ορίσει μόνο το ΚΙΝΑΛ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ορίσει και το ΚΚΕ. Μάλιστα. Αλλά τώρα. Και πάλι θα σας πω ότι η δικιά μου πορεία αποδεικνύει ότι δεν επεδίωξα ποτέ κομματική στήριξη και δεν ψήφισα ποτέ, μα ποτέ, το ψάξα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου 27 χρόνια τώρα με βάση κομματικές επιταγές. Διότι κάθε κομματική στήριξη είναι μια επιταγή που εξοφλάται σε βάρος της πόλης. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αν συμφωνεί και ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Μπαγανάς, να κάνουμε το διάλειμμα έτσι ώστε μετά από μια περισσότερο πολιτική και αυτοδιοικητική συζήτηση να μπούμε, κύριε Ιδονόπουλε, στην συζήτηση για τα απλά, τα καθημερινά, που είναι και αρμοδιότητα του Δήμου και είναι και πολλά και σημαντικά, καθαριότητα και χίλια άλλα δυο. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, να δούμε θέματα της τοπικής, αυτοδιοικητικής, δημοτικής ατζέντας. Συζητούμε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χάρη Αιδονόπουλο, επικεφαλής του συνδυασμού Συνέργεια, πρώτα η πόλη μας, και μαζί είναι βέβαια η καλή συνάδελφος η Βάσο Ηλικουρίνη. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τίθενται και στο πλαίσιο αυτής της προεκλογικής περίοδου, κύριε Ιδονόπουλε, αφορά την καθαριότητα. Mm-hmm. Εσείς κάνατε λόγο για απαξίωση του υλικού και του προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας τα τελευταία χρόνια. Με ποιο τρόπο απαξιώθηκε ο στόλος, το προσωπικό και τι θα μπορούσε να γίνει για να δούμε, να τσουλάει λίγο καλύτερα το θέμα της καθαριότητας, γιατί είδαμε σε διάφορες διοικήσεις, με διάφορους επικεφαλείς, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Λοιπόν, μέχρι και το 2011 η πόλη μας ήταν πεντακάθαρη. Βέβαια, θα μου πείτε ότι μέχρι το 9 ήταν η εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, να πω την αλήθεια, δεν είχε φανεί η οικονομική κρίση. Από το 2011 και μετά όμως ξεκίνησε μια συστηματική απαξίωση της καθαριότητας. Πώς δούλεψε ο τομέας μέχρι τότε και τι άλλαξε το 2011 πέραν από την οικονομική συγκυρία που αναφέρατε? Άλλαξε η διοίκηση του Δήμου. Και ξαφνικά η καινούργια διοίκηση του Δήμου του 2011 που ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου μας άρχισε να βρίσκει ότι οι υπάλληλοι της καθαριότητας ήταν τεμπέληδες, ότι οι υπάλληλοι δεν είχαν φιλότιμο, ότι είχαν διοριστεί ο ένας από αυτόν, ο άλλος από τον άλλον, ο άλλος από τον τρίτο. Και άρχισε έτσι αυτή η σταδιακή διαδικασία. Κατόπιν λοιπόν, θέλω να ελπίζω, η απειρία και μόνο κάποιων συναδέλφων αντιδημάρχων εκείνης της εποχής οδήγησε σε ημιτελείς διαγωνισμούς που δεν ολοκληρώνονταν ποτέ, με αποτέλεσμα βήμα-βήμα και μέρα με τη μέρα τα οχήματα όλα να ακινητοποιούνται. Δεν έγινε προσπάθεια εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών πόρων για τα οχήματα, θα μου πείτε ο Θησέας τελείως κάποια στιγμή, αλλά είμαστε εδώ και 3 χρόνια και 4 που γίνονται, ζητάει ο Δήμος και πολύ καλά χορηγίες από μεγάλους οργανισμούς και φορείς και το πετυχαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα στόλου βέβαια, υπάρχει και το προσωπικό. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα, για το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους οι οποίοι ζητούν να παραμείνουν στην εργασία τους και βασίζεται ουσιαστικά σε αυτούς ο τομέας της καθαριότητας. Πώς μπορεί να λειτουργήσει και από πλευράς προσωπικού από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας? Ακούστε, είχα την τιμή ως πρόεδρος της Δημαρχιακής να κάνω τον πρώτο διαγωνισμό με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ το 2001, αν θυμάμαι καλά. Έκτοτε δεν μπήκε κανείς από το παράθυρο, όπως λένε. Ούτε και πριν μπήκε, το ΑΣΕΠ υπήρχε από το 1994. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα προηγουμένως για τις χορηγίες που δίνονται, να δίνεται χορηγία για να φυτρώσουν, όχι φυτέψουμε, φυτρώσουν κολονάκια, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα η χορηγία να γίνει για να επισκευάσουμε και 4-5 σάρωθρα. Όσον αφορά άρα, βλέπω κύριε Δονόπουλε ότι θέλετε την ιδιωτική πρωτοβουλία και παρέμβαση στον χώρο της καθαριότητας. Δεν ξέρω αν θέλετε και την απόλυτη ιδιωτικοποίηση του τομέα σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είμαι κάθετα αντίθετος στην εκχώρηση οποιασδήποτε δημοτικής υπηρεσίας, ναι, από την καθαριότητα μέχρι το πράσινο, το ηλεκτρολογικό και την οδοποιία, αλλά το πρώτο που τηρώ ως... Ναι, αλλά τους θέλετε για τις χορηγίες, για τις επιδιορθώσεις, Φερρυππίν, των απορριμματοφόρων. Κάποιου μεγάλου ιδρύματος, αντί να μου δώσει, ναι, 50.000 κολονάκια, ναι, ή 40.000 δεντρίλια, ξέρω εγώ, ή δεντράκια ή οτιδήποτε άλλο, να μου φτιάξει 5 σάρωθρα.
Αυτό ναι. Επανέρχομαι όμως στο θέμα του προσωπικού, κύριε Ιωαννόπουλο. Λοιπόν, τι γίνεται με το προσωπικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό και γίνεται μια ανακύκλωση. Και έχουμε και ομήρους εργαζόμενους οι οποίοι διεκδικούν την παραμονή τους. Συμφωνώ απόλυτα. Οι συμβασιούχοι ήταν για να συμπληρώσουν την καθαριότητα. Στην πορεία. Δεν βασίζεται σε αυτούς ο τομέας. Δεν βασίζεται πλήρως σε αυτούς. Οι συμβασιούχοι είναι περί τα 800 τόσα άτομα και ο βασικός κορμός των άλλων 700 είναι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία. Πολλά χρόνια στην υπηρεσία. Είναι στους δρόμους όμως. Και είναι στους δρόμους. 1500 άτομα είναι στους δρόμους. Όχι, 1500 είναι στους δρόμους, είναι γύρω στα 1200 άτομα στους δρόμους. Οι 300 που δεν είναι στους δρόμους είναι είτε στα γραφεία κίνησης, είτε στις εποπτείες σε γραφική υπηρεσία, διότι πρέπει οπωσδήποτε και το γραφείο κίνησης να το συντονίζει κάποιος. Και ένας ο οποίος στην πορεία του χρόνου απέκτησε ένα πρόβλημα υγείας, δεν θα το βάλω πίσω από τη σκουπιδιά. Αν ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ήσασταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου για τους 192, τι θα ψηφίζατε? Θα ψήφιζα υπέρ της παραμονής τους, αλλά... Να μην γίνει έφεση δηλαδή, να μην ασκηθεί έφεση. Θα ψήφιζα αλλά... να μην ασκηθεί έφεση, αλλά δεν είναι σωστό να το πω γιατί θα νομίσουν γιατί... ότι ασκώ καμιά λαϊκίστικη πολιτική και τα λοιπά και δεν το έχω κάνει ποτέ. Ο κύριος Μπουτάρας είπε ότι έγινε θέμα εκμετάλλευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα για να δημιουργήσουν κάποιο προεκλογικό στρατό. Όχι από μένα πάντως, ποτέ δεν χρησιμοποίησα στρατό από το Δήμο ή στρατό από την περιφέρεια. Μου αρκεί ο στρατός που έρχεται εθελοντικά να με βοηθήσει στις εκλογές. Τι θα πρέπει να γίνει για να έχουμε μια πιο καθαρή πόλη? Πολλά. Καταρχήν αυτό που λέει το έμβλημά μας η παράταξη. Συνέργεια. Δεν ντρέπομαι και εγώ να ξεπατώσω ένα ραδίκι που φυτρώνει δίπλα σε ένα αγωγό ομβρίων, δίπλα σε μια σχάρα, σε έναν υπόνομο, για να μην φεύγουν τα νερά. Θα τα πείτε αυτά ή λόγω πολιτικού κόστους θα διστάσετε? Μα εγώ να αναδείξετε κάνω. Και τις ευθύνες και των ίδιων των πολιτών ή των κατεστηματαρχών το στο κάνω. Θέμα της καθαριότητας. Το κάνω. Οι κατεστηματάρχες καταρχήν δεν βλέπω να έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εγώ κάθε πρωί που βλέπω κάποιους αγαπητούς ή αγαπητές. Όταν βγαίνουν οι μαύρες σακούλες από τα καταστήματα περιμένετε, κατά δεκάδες και μένουν έξω από τους κάδους, δεν ξέρω ποιανού τελικά ευθύνη είναι. Είναι ότι δεν υπάρχει σωστός συντονισμός ώστε να περνάνε τις σωστές ώρες στα απορριμματοφόρα. Είναι ότι πρέπει να τα κρατάνε λίγο περισσότερο οι καταστηματάρχες. Δεν ξέρω τι φταίει. Αλλά σίγουρα υπάρχει και ο ρόλος. Εμείς έχουμε ξεκάθαρα στο πρόγραμμά μας τη λέξη διαχωρίζουμε, κερδίζουμε. Η καθαριότητα ως αποκομιδή και σάρωμα είναι εντελώς 100% και θα είναι για πάντα αρμοδιότητα του Δήμου. Και άλλα πολλά βέβαια. Η ανακύκλωση μπορεί να γίνει ανταποδοτική. Πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δίκες της ανακύκλωσης? Διαχωρίζοντας τα απορρίμματα στο σπίτι μας και με την προμήθεια διαφόρων χρωμάτων σακούλας, μαθαίνοντας καταρχήν ότι το πλαστικό ποτηράκι που είχε πει τον καφέ σου, επειδή είναι λερωμένο, δεν πάει στην ανακύκλωση. Ένα το κρατούμενο. Ενώ τώρα, το μπουκαλάκι... κύριε Ιωαννόπουλο, όμως βασιζόμαστε στην πρωτοβουλία του καθενός. Ωστόσο, βλέπουμε ότι σε περιόδους, για παράδειγμα, που έχουμε κινητοποιήσεις κτλ., γίνεται μια έκκληση να μην κατεβάζουν οι δημότες τα σκουπίδια κάτω στον κάδο. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε κάδους να ξεχυλίζουν. Οπότε, μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε αυτό. Μπορούμε να βασιστούμε με συνεργασία και με συνέργεια. Και σας εξηγώ. Διαχωρίζοντας τα απορρίμματα. Τα κοινά απορρίμματα από τα ανακυκλώσιμα μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Αυτό σημαίνει ότι γεμίζουν αργότερα οι κάδοι, περισσότερη ώρες για να γεμίσει ο κάδος, άρα λιγότερα δρομολόγια της ανακύκλωσης, λιγότερη δαπάνη στα καύσιμα και σε εργατόρες προσωπικού, αξιοποίηση του προσωπικού λοιπόν σε παρεμφερή άλλα καθήκοντα και λιγότερα ανταποδοτικά τέλη στο τέλος, έτσι, για την καθαριότητα. Αλλά προσοχή, ορισμένες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Η ανακύκλωση για να είναι ανταποδοτική πρέπει μόνο να μπορείς να βάζεις μέσα τα ανακυκλώσιμα υλικά, το γυαλί και όλα αυτά. Όχι να περνάει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε ξένος ή Έλληνας δεν με απασχολεί και να τα παίρνει. Πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό? Κοιτάξτε, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, η κάδη αναπόθεσης κάποιου ακριβού αντικειμένου όπως είναι το σκουπίδι, το ανακυκλώσιμο, μόνο βάζεις. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου να βγάλεις τα μπουκάλια. Mm-hmm. Έτσι. Ούτε να ανοίξεις τον κάδο μεγάλο πρέπει. Ο κάδος πρέπει να έχει την εισδοχή, την οπή για να μπαίνει μέσα και τέρμα και τελείως. Το είχα δει και στο Παρίσι πριν 35 χρόνια. Ότι μόνο μπορούσε να βάλει το μπουκάλι μέσα. Δεν μπορούσε να το πας το πάρεις. Και αυτό γίνεται. Μάλιστα. Βρίσκεται ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη? Υπάρχει τεράστιο θέμα ασφάλειας. Πού το εστιάζετε και σε ποιες περιοχές και σε ποια θέματα παραβατικότητας ή και εγκληματικότητας? Λοιπόν, υπάρχουν οι λεγόμενοι πλάνητες που είναι εν δυνάμει παραβατικοί άνθρωποι. Έχω δει στην πλατεία Γαλοπούλου, έχω δει στη Ροτόντα, έχω δει στην πλατεία Ναβαρίνου, έχω δει στην πλατεία Μακεδονομάχων, σποραδικότερα εκεί πέρα βεβαίως. Έχουμε δει γωνία Αρμενοπούλου με Αριανού. Συνήθως εστιάζεται στη χρήση
στο εμπόριο ναρκωτικών. Βεβαίως υπάρχουν και οι λεγόμενοι τσαντάκηδες, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είναι πορτοφολάδες, αυτοί που σου κλέβουν το κινητό στο δρόμο. Όλα αυτά είναι ένα μόνο από τα δύο συμπτώματα της οικονομικής κρίσης. Το άλλο είναι η απουσία αστυνόμευσης. Και βέβαια ο Δήμος δεν έχει εν της πράγμαση αρμοδιότητα να αστυνομεύσει κατά αυτόν τον τρόπο την πόλη. Πώς μπορεί να βοηθήσει η διοίκηση του Δήμου, κύριε Ειδονόπουλε, γιατί βλέπουμε ότι αναδεικνύουμε το πρόβλημα, μιλάμε για την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, πρέπει να φτιάξουμε και γειτονές οι οποίες θα είναι πιο θετικές και θα διώχνουν ενδεχομένως με κάποιο τρόπο τα παραβατικά στοιχεία. Και όχι μόνο, θα τα διώξουν, γιατί δεν είμαι της άποψης, φύγει κακό από τα μάτια μου, να το στείλω παραπέρα. Ο σκοπός είναι να το εξαλείψουμε. Το πρώτο λοιπόν που προτείνουμε, κάθε μέρα θα ενοχλούμε τα οικία αστυνομικά τμήματα και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για να κάνουν αυτό που είναι σωστό. Δεν θα τους πω εγώ ότι κάνετε πεζές περιπολίες ή στείλετε περιπολικά οι μοτοσυκλέτες, γιατί δεν είναι η δουλειά μου, δεν το ξέρω, θα τους πω. Και γνωρίζετε όμως ότι γίνεται αυτό. Και στην περιοχή της Ρωτώντας, όπου υπάρχουν πολλά παράπονα, αυτό γίνεται καθημερινά. Φέρος. Καταρχήν, το σημαντικότερο είναι το κεντρικό κράτος, η κεντρική κυβέρνηση να κοιτάξει να εξαλείψει το πρόβλημα των ναρκωτικών πριν φτάσουν ακόμα στις πόλεις, έτσι. Στο χοδροεμπόριο, ας το πω στα σοβαρά. Πέρα από την ενόχληση αυτή, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι Εμείς στο πρόγραμμά μας έχουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σε όσες περιοχές παρουσιάζουν μέχρι σήμερα παραβατικότητα και όσες θα την παρουσιάσουν τις επόμενες χρονιές. Όπως η Παρατεία Αρχαίας Αγοράς, που ήδη αρχίζει να εξηφαίνεται μεγάλη παραβατικότητα. Ζωντανεύουμε τις περιοχές αυτές με ενίσχυση φωτισμού, με δημιουργία μικρών επιτρεπτών και από την αρχαιολογική υπηρεσία. Έτσι. Χώρων άθλησης, γηπεδάκια 5x5, θεατράκια μικρά. Επαναφέρουμε το θεσμό της γειτονιάς σε αρμονική συνεργασία και χωρίς συμπλέγματα με τις δημοτικές κοινότητες. Ζωντανεύει λοιπόν η περιοχή. Δεν διστάζουμε να αναφέρουμε, όχι να καταγγείλουμε, να ρουφιανέψουμε που λένε, δεν διστάζουμε να αναφέρουμε ότι ξέρετε εκεί γίνεται αυτό, φροντίστε σας παρακαλώ να μην γίνει. Κύριε Ειδονόπουλε, έχει γκέτο η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη. Θα φοβόσασταν το βράδυ να περπατήσετε κάπου μόνος σας? Εγώ προσωπικά δεν θα φοβόμουν. Καλά, προφανώς δεν είναι προσωπικό το ερώτημα. Υπάρχουν περιοχές. Περιοχές και ποιες αυτές, ποιες είναι, κατά την άποψή σας, ώστε να εστιαστούν και αυτές οι παρεμβάσεις στις οποίες αναφερθήκατε νωρίτερα. Υπάρχουν στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών, δεν υπάρχουν στην Αναγεννήσεως, υπάρχουν στην Προμηθέως, υπάρχουν στην Φιλίππου, ακούστε το καλά αυτό, έτσι, στη Φιλίππου μεταξύ Χαλκαίων και Γεναδίου, δηλαδή στην αρχαία αγορά, στην καρδιά της πόλης, όπου δεν αντέχω να βλέπω να γίνεται αγοραίος έρωτας πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ακόμα και εκεί πέρα, έτσι. Υπάρχει η περιοχή μπροστά από την Παναγία Δέξια και στην Καμάρα, που είναι το μνημείο της πόλης, νησάφι πια, έτσι, Λευκός Πύργος, Καμάρα, Ρωτώντα. Εκεί πέρα έχουμε εμπόριο ναρκωτικών και καυγάδες καθημερινούς μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Υπάρχουν οι περιοχές προς τις 40 εκκλησίες, εκεί μεταξύ Ευαγγελίστριας, που είναι ένας ακόμη τόπος. Βέβαια δεν ανοίξει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά θα βλέπουμε όλα υπερτοπικά αυτά τα θέματα. Και υπάρχουν βέβαια και οι θύλακες παρανομίας, παραβατικότητας, θα έλεγα καλύτερα, και σε περιοχές της Κάτω Τούμπας και στο Χαριλάου. Η δημοτική αστυνομία μπορεί να συνεισφέρει προσπάθεια αυτή? Όχι. Εκ του νόμου, για να το ξέρουμε και να το λέμε κιόλας, να μην χαϊδεύουμε. Γιατί είναι μία από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο διάλογο. Στη δημοτική αστυνομία. Και 500 δημοτικούς αστυνομικούς να έχουμε. Σύμφωνα με το καταστατικό, με τον ιδρυτικό τους νόμο, η δημοτική αστυνομία έχει αρμοδιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων του Δήμου από απώλεια εσόδων, για να το πω απλά. Δηλαδή, η εφταξία στα τραπεζοκαθίσματα, η επιβολή προστήμων, στην φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, η μη καταβολή τέλους στάθμευσης. Αυτά. Όταν ο δημοτικός αστυνόμος σφυρίζει, ψαρωτικά σφυρίζει. Πάμε λίγο στο κυκλοφοριακό. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους Θεσσαλονικείς. Τα χέρια των Δήμων είναι δεμένα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κατασκευή πάρκινγκ. Ακούσαμε πολλά για κατασκευή υπογείων πάρκινγκ. Εσείς προτείνετε μία λύση για να προωθηθεί η χρήση του δικύκλου στο κέντρο της πόλης, γιατί πολλοί μας είπαν ότι πρέπει να αδειάσει το κέντρο από το αγιοταχή. Μια πολύ θελητική πρόταση, ωστόσο δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πράξη. Ποια πρόταση φέρνετε εσείς στο τραπέζι για να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε λιγάκι το κέντρο και στη συνέχεια της γειτονιάς της πόλης? Καταρχήν θα πω ότι το μετρό μην νομίζουμε ότι είναι πανάκια, διότι ο σχεδιασμός και η κίνησή του έπρεπε να ξεκινάει από τα δυτικά και τα βορειοδυτικά, που είναι η πλειονότητα των εργαζομένων στο κέντρο, και όχι από την Καλαμαριά, που ελάχιστοι κατεβαίνουν για να δουλέψουν στο κέντρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στις πύλες της πόλης, ας το πω έτσι, μικροί χώροι στάθμευσης. Συνεπής, ο ΑΣΤ, με όποιο όνομα και να πάρει, όχι μέσω σταθερής τροχιάς,
όχι θαλάσσια αστική συγκοινωνία, διότι μην χαϊδεύουμε αυτιά. Μια θαλάσσια αστική συγκοινωνία για να είναι συνεπής πρέπει να ή να βάλει εισιτήριο 40 ευρώ ή να έχει δεκαπλάσιους επιβάτες από ό,τι σήμερα. Άρα γι' αυτό φεύγει. Ούτε φυσικά υπέργεια μέσα, ούτε μέσα σε θερμοκρασία. Ας μείνουμε στο θέμα του γεωταχή, διότι πολλά έργα σχεδιάστηκαν σε αυτήν την περίπτωση. Συμβουλεύουμε και παρακαλούμε όλες και όλους τους συμπολίτες μας, αν είναι απαραίτητο να πάρουν το γεωταχή, να μην το πάρουν μόνοι τους. Να πάρουν έναν-δύο γείτονες για να κινηθούν μαζί. Από εκεί και πέρα, προτείνουμε μικρά περιφερειακά πάρκινγκ πέριξ των πυλών της πόλης, το ξαναλέω. Σε ποια σημεία μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Μπορούν να γίνουν. Το πρώτο και είναι αν στην θα περιοχή... γίνουν με πρωτοβουλία του Δήμου αυτά. Οι περισσότεροι χώροι είναι δημοτικοί. Στους υπόλοιπους μπορούμε να βρούμε συνέργεια. Ένα λοιπόν υπάρχει στην περιοχή των Λαχανόκηπων. Ένας χώρος υπάρχει στην περιοχή των 40 εκκλησιών κοντά στο Καφτατζόγλιο. Χώρος υπάρχει στην περιοχή της Νέας Ελβετίας και ούτω καθεξής. Και πώς θα πείσετε τον πολίτη να χρησιμοποιεί τα πάρκινγκ αυτά? Με δεδομένο ότι ο ΟΑΣ δεν είναι και τόσο συνεπής στη μετακίνηση προς το κέντρο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες ακόμη στο κεφάλαιο ΟΑΣ, τέλος πάντων, και στο δημόσιο ΟΑΣ, όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα. Ο Κλισθένης επιτρέπει πλέον, θα έλεγα ότι οθεί κιόλας και προωθεί, τη δημοτική συγκοινωνία. Εμείς για τη δημοτική συγκοινωνία έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. 12 θέσια ή 15 θέσια μικρά λεωφοριάκια που θα κινούνται από τα σημεία στάθμευσης οχημάτων περιμετρικά του κέντρου, της Πυρίκαυσης, αλλά και των άλλων περιοχών, διότι δεν με ενδιαφέρει μόνο η αγορά της, του κέντρου να δουλέψει, με ενδιαφέρει και η αγορά της Μαρτίου και η όποια αγορά υπάρχει στην Ξηροκρίνη, αλλά και η Τριανδρία, γιατί να μείνει απ' έξω. Αυτά λοιπόν θα κάνουν συνεπή κυκλικά δρομολόγια προς τις δευτερεύουσες οδούς, που δεν μπορεί ούτως ή άλλως να πάει το λεωφορείο του ΑΣΤ. Ένα το κρατούμενο. Άρα ζωντανεύουμε. Ως δημοτική υπηρεσία θα είναι αυτό, ή σε συνεργασία με ιδιώτη? Γιατί είχαν γίνει και κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν. Κοιτάξτε. Και για να γίνει μια δημοτική υπηρεσία. Για να συσταθεί μια δημοτική υπηρεσία είναι μεγάλη διαδικασία. Νέος οργανισμός, νέο ΦΕΚ και όλα αυτά. Και προσωπικό και τα μέσα και οι πόροι. Βεβαίως. Ωραία ακούγεται, αλλά προσυλλοποιείται. Λοιπόν, καταρχήν τα ΣΔΙΤ επίσης προβλέπονται συγκεκριμένα. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο συγκεκριμένο θέμα προβλέπεται. Επίσης οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπονται. Η ηλεκτροκίνηση οχημάτων προβλέπεται. Θα μπορούσε κάλλιστα το ΠΕΠ, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ που λέγεται αλλιώς, να προβλέψει και να ενισχύσει και την ηλεκτροκίνηση και άλλων μέσων, όχι βέβαια μαζικής μεταφοράς όπως είναι τα λεωφορεία, αλλά έστω θεωρώντας ότι και τα λεωφορεία των 12 θέσεων είναι μέσω μαζικής μεταφοράς. Επίσης, κάποια ταξί πιλωτικά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων. Άρα, και τη βλέπετε, η συνάρτηση του κυκλοφοριακού έχει να κάνει και με την υγεία μας όσον αφορά την πίεση που ανεβάζουμε από το κυκλοφοριακό φόρτο, όσον αφορά το καυσαέριο που αναπνέουμε, διότι στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς με την εγκληματική αντιπαροχή δεν υπάρχει πια εναλλαγή αερίων μαζών. Άρα οι ρήποι καθυλώνονται. Και να ξέρετε, χτες ακούσαμε τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι η Άνω Πόλη έχει υψηλή συγκέντρωση ρήπων. Έτσι. Φυσάει ο Νοτιάς ή φυσάει ο Βαρδάρης και σκαλώνουν τρόποντινά αυτά στην περιοχή της Άνω Πόλης οι ρήποι. Κύριε Δρόπουλε, κάντε μου ένα σχόλιο για τον ΟΑΣ. Ντρέπομαι να βλέπω. Μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς? Ένας Δήμος. Νομικά δεν μπορεί. Ηθικά όμως μπορούμε πάρα πολλά να κάνουμε. Όταν κάθε μέρα, όταν έχουμε καταρχήν ουσιαστικό λόγο στο Συμβούλιο του ΑΣΤ, ως ο μείζον Δήμος. Ένα μέλος του ΔΟΣΟΥ, ναι. Ναι, όχι όμως με ένα μέλος, με κάτι παραπάνω. Για να υπάρχει δέσμια υποχρέωση να καταγράφονται όλα τα προβλήματα και βελτιρίες που έχει ο ΑΣΤ. Εγώ ντρέπομαι όταν βλέπω το λεωφορείο του ΑΣΤ δίπλα μου με το μηχανάκι που είμαι, η σκουριά να είναι εμφανής στο Μαρσπιέ. Το λάστιχο είναι φθαρμένο και να επικρατεί η νοοτροπία. Τώρα του ΟΑΣ λεωφορείο θα κόψει το κταίο. Αφήστε βέβαια το φούμο εκείνο που όταν ξεκινάμε στο φανάρι μου έρχεται στη μούρη. Όχι μόνο σε μένα, σε όλους. Τι λόγο μπορεί να έχει σε όλα αυτά η Δημοτική Αρχή? Διότι βλέπουμε και πολλούς δημάρχους έχουν γκρινιάξει, να πάει έχουν με την ουσία. Πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες, έχουν κατατεθεί έγγραφα. Με ουσία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ευγενικοί. Δεν μιλάω για χρήση λεκτικής ή σωματικής βίας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι όμως να πεις ότι αν δεν γίνει αυτό θα αναγκαστούμε να μην χρησιμοποιούμε τα λεωφορεία. Δεν θα πεις τη λέξη μποϊκοτάζ βεβαίως, αλλά... Και τι άλλο να χρησιμοποιούμε, κύριε Ειδονόπουλε? Κύριε Ειδονόπουλε, ο κόσμος πώς θα μεταφέρει? Υπάρχει τίποτα άλλο στη Θεσσαλονίκη για να χρησιμοποιούμε? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο λοιπόν... και εσφαλμένα, όπως είπα από την αρχή, νομίζουμε ότι το μετρό θα λύσει πολλά προβλήματα. Η αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών. Η χρησιμοποίηση δικύκλων όσο γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους δικυκλιστές πρώτα, είτε είναι μοτοσυκλέτες είτε είναι ποδήλατα. Και χρειάζεται επίσης μια παιδεία στο περπάτημα στην πόλη. Δηλαδή,
στις διαβάσεις κοκαλώνουμε. Είτε είμαστε με ποδήλατο, είτε με μηχανή, είτε με αυτοκίνητο, κοκαλώνουμε για να περάσει ο πεζός. Για σας ποια είναι η λύση, να εμπλακούν και πάλι ιδιώτες στον ΟΑΣΤ, στην αστική συγκοινωνία? Ειδικά για την αστική συγκοινωνία και μόνο, ναι. Ένας ιδιώτης μονοπόλιο, πολλοί ιδιώτες, ποιο είναι το? Θα έλεγα να υπάρχουν πολλοί ιδιώτες, κατά το δυνατόν, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, ώστε να υπάρχει μεταξύ τους ο ευγενής, ελπίζω, ανταγωνισμός. Στο σχεδιασμό που κάνετε, το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, τι θέση έχει? Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, οφείλω να πω ότι είναι μια ελαιόντια σύμβαση. Δεν είμαι σε θέση, ως μειώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γνωρίζω ακριβώς τους όρους, αλλά είναι κάτι που θα μας ταλαιπωρήσει για αρκετά ακόμα χρόνια με την παρούσα σύμβαση. Έχει αυτή τη στιγμή κριθεί επιτυχημένο το μέτρο στις δύο κοινότητες που έχει εφαρμοστεί ήδη? Στο κέντρο έχει κριθεί επιτυχημένο. Με την έννοια ότι βρίσκει και ο χρήστης να παρκάρει και ο κάτοικος, σε κάποιες ώρες βέβαια, όχι πάντα. Αλλά σε περιοχές που είναι κατά 80% και πλέον οικιστικές περιοχές, όπως είναι το 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, και όχι μόνο στον κεντρικό άξονα, στην Όλγας ή στη Δελφών, στις δευτερεύουσες και διάμεσες οδούς, Γραβιάς, Καλλιδοπούλου κλπ., που είναι κατά 90% και πλέον περιοχές οικιστικές, δεν υπάρχει εξυπηρέτηση ούτε του χρήστη, ούτε του εμπόρου, ούτε του κατοίκου της περιοχής. Άρα, ως νεότατος Δημοτικός Σύμβουλος, άκουσα τον κύριο Λαλιώτη, υπουργό πολλών χρόνων, να προτείνει, θα κάνουμε άμεσα στην περιοχή του έναντι Ποσειδονίου, στο τρίγωνο μεταξύ της Ανθέων, Γεωργίου Πανδρέου τώρα και Μαρία Κάλλας, υπόγειο και υπέργειο πάρκινγκ. Μα Κοντζάμι υπουργός δεν ήξερε τότε ότι εκείνη η περιοχή ως ζώνη εμπλισμού, ως επιχωμάτωση, δεν ανοίξει το Υπουργείο, δεν ανοίξει το Δήμο, αλλά ανοίξει τη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου? Και φαντάζομαι ότι τώρα θα περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ η περιοχή εκείνη. Άρα, το πρώτο που προτείνουμε εμείς είναι να υπάρξει μια συνεννόηση χωρίς αλαζονικές διαθέσεις, χωρίς αλάθητα, για μείωση της χρήσης του γιοταχή στο κέντρο. Κάλλιστα μπορεί ο έμπορος να πλησιάζει, που έχει το μαγαζί εννοώ, στην Καρακάση, να πλησιάζει σε ένα σημείο, να παρκάρει το αυτοκίνητο σε ένα ευπρεπή χώρο. Σκεφτόσασταν και πιο δυναμικά περιοριστικά μέτρα σε αυτό? Εννοείται στην ελεγχόμενη στάθμευση? Εννοώ στον περιορισμό της εισόδου του γιοταχή στο κέντρο. Κοιτάξτε, ο περιορισμός της εισόδου του γιοταχή στο κέντρο μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν ρήποι και πρέπει οι ρήποι αυτοί να μην αυξηθούν περαιτέρω. Υπάρχουν μέρες πραγματικά που η συγκέντρωση των ρήπων. Ναι. Ο κύριος Μπουτάρης, για παράδειγμα, είχε προτείνει εφαρμογή δακτυλίου και υπήρξαν αντιδράσεις τότε. Έχει πολλές προτάσεις ανάλογες στο πρόγραμμά του, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις σε όλες αυτές και για πεζοδρόμηση, για παράδειγμα, κεντρικών δρόμων. Λοιπόν, θυμάστε όλοι τι έγινε όταν πεζοδρομήθηκε η Αγία Σοφίας. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Προκαλούν αντιδράσεις σε όλες αυτές οι προτάσεις, κύριε Ιδονόπουλε. Η συνένεση πώς θα επιτευχθεί? Πολύ πιο εύκολα. Προείδρευα τότε συγκεκριμένη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω το 2011 ή το 2012, ήταν προείδρευα συγκεκριμένη συνεδρίαση και είχα προτείνει για να, ναι, στην πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, αλλά με άμεση αμφιδρόμηση της Καρόλου Ντιλ, για να αποφορτίζεται κυκλοφοριακά η πλατεία Αγίας Σοφίας. Διότι είχαμε τότε μόνο την κάθοδο από την Εγνατία προς τα κάτω από την Αγία Σοφία του μετρό. Μάλιστα. Δεν έγινε δεκτό και άκουσα μάλιστα, εσύ γιατρός είσαι, τι τα θες αυτά και πού τα ξέρεις αυτά. Πάση περιπτώσει, επί 4 χρόνια, μέχρι να ανοίξει ξανά, μέχρι να αμφιδρομηθεί η Αγία Σοφίας μεταξύ της πλατείας Αγίας Σοφίας και της Εγνατίας, ήταν μονίμως φρακαρισμένοι η Ερμού, η Παύλου Μελά, η Κεραμοπούλου, η Αλεξάνδρου Σβόλου, η Πατριάρχου Ιωακήμ, η Καστριτσίου, η Μητροπολή του Γεναδίου, όλα τα δρομάκια στην περιοχή. Κύριε Δονόπουλε, συζητάμε σχεδόν μια ώρα. Θα μπορούσαμε να συζητούμε πολλές ώρες για τη Θεσσαλονίκη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Θέλω κλείνοντας να μου πείτε το εξής. Επειδή δεν αρκεί μόνο να επικοινωνήσετε το δικό σας μήνυμα και τις δικές σας προτεραιότητες για το Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε ένας πολίτης να σας ψηφίσει, πρέπει να συγκρίνει κιόλας σε σχέση και με τους 21 ακόμα που ενδεχομένως τον προσεγγίσουν και πουν το δικό τους πρόγραμμα. Άρα πρέπει να μας δώσετε και ένα στίγμα, γιατί ανάμεσα στους 22 υποψηφίους δημάρχους, ένας πολίτης να επιλέξει εσάς ως δήμαρχο της πόλης. Βεβαίως. Θα σας απαντήσω λέγοντας ότι έχω την προϋπηρεσία ως αιρετός. Έχω τιμηθεί πάρα πολλές φορές από το πλήρωμα της Θεσσαλονίκης. Κάθε φορά, με συγχωρείτε, από τους ίδιους και παραπάνω συμπολίτες μου. Ξέρω, θέλω, μπορώ. Δεν έχω κανένα ηθικό στίγμα.
δεν μου έχει αποδοθεί και δεν θα μου αποδοθεί ποτέ η παραμικρή κατηγορία για διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Περπατάω στον δρόμο κάθε μέρα, δεν αλλάζω, είμαι συνεπής με τη βοήθεια του Θεού και των συνεργατών μου φυσικά και ό,τι λέω είναι πραγματικό επί της ουσίας όπως είναι και οι υπόλοιποι 60 υποψήφιες και υποψήφιοι μου. Καθημερινοί άνθρωποι και όχι φανταχτερά ονόματα που είδαμε τα προηγούμενες θητείες ότι εμφανίζονταν μόνο στην ορκομοσία και έκτοτε δεν συμμετείχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επειδή η Μοιραία θα ανοίξει η κουβέντα για συνεργασίες εν ώψη του δευτέρου γύρου, κύριο Εδωνόπουλε, ποια είναι η κόκκινη γραμμή σας και αν θα δηλώσετε ευθέως προς τους ψηφοφόρους, εάν δεν είστε ένας από τους εκλεκτούς του δευτέρου γύρου, ποιον στηρίζετε? Εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε ένας από τους δύο του δευτέρου γύρου. Δεν υπογράφω συμβόλαια, δεν λέω ότι είμαι ήδη δήμαρχος, ούτε θα είμαι δήμαρχος από την προηγούμενη των εκλογών Κυριακή. Άρα, η δήλωσή μου είναι, αν δεν είμαι στο δεύτερο γύρο, δεν το προχωράω, θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιδανόπουλε, για την παρουσία σας στο στούντιο της TV100 και την συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.